Σε ποια επίπεδα κινήθηκε η αγορά την εορταστική περίοδο? Θα έλεγα ότι κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα, κύριε Βασιλάκο. Mm-hmm. Παρότι ότι φάνηκε ότι κινήθηκε πάρα πολύ καλά η αγορά, εγώ θα έλεγα ότι κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω από τους συναδέλφους της πόλης μας. Mm-hmm. Συνολικά, ναι. Ιδιαίτερα φάνηκε ότι κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων, ότι κινήθηκε καλύτερα. Mm-hmm. Όμως με τα στοιχεία που συλλέγω από τους συναδέλφους μας έξω είναι ότι ναι, μεν υπήρχε κόσμος, υπήρχε αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ήταν, αν θέλετε, τα ψώνια με το σταγονόμετρο, θα το έλεγα. Mm-hmm. Δηλαδή ψώνισε ο κόσμος, προσπαθούσε με λίγα χρήματα να αγοράσει πολλά πράγματα, ποιοτικά πράγματα, έπαιρνε, κάποιοι αγόραζαν ένα προϊόν αυτό που τους χρειάζεται. Δημιουργήθηκε πάντως μια κίνηση ιδιαίτερη, θα έλεγα, την περίοδο κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων. Mm-hmm. Και τις τελευταίες ημέρες της, φεύγοντας ο χρόνος, δηλαδή 28, 29 και 30 του Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Μου απαντήσατε και στην ερώτηση αν άλλαξε ο τρόπος που ψωνίζει ο Λάκωνας καταναλωτής. Νομίζω ότι άλλαξε, έτσι, λίγα και καλά από ό,τι κατάλαβα ψώνιζε φέτος. Λίγα και καλά, και σίγουρα κινήθηκαν τα καταστήματα που είχαν καλά προϊόντα σε καλές τιμές και καλές υπηρεσίες. Mm-hmm. Όσον αφορά το κομμάτι των τιμών, σταθερές προς τα πάνω, προς τα κάτω, τι ακριβώς έγινε? Εγώ πιστεύω, κύριε Βασιλάκο, ότι είναι προς τα κάτω οι τιμές. Mm-hmm. Οι βιομήχανοι πάντως πιέζουν οι τιμές να ανέβουν. Mm-hmm. Ειδικά σε ποιοτικά προϊόντα βλέπουμε ότι κάποιες τιμές δεν έχουν πέσει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως οι έμποροι έχουν συμπιέσει τα κέρδη τους και έχουν και προσφέρουν καλύτερες τιμές στα συγκεκριμένα προϊόντα. Mm-hmm. Γι' αυτό καλό θα είναι οι καταναλωτές να κάνουν έρευνα πριν βγουν να κάνουν τις αγορές τους, να κάνουν τα ψώνια τους. Μάλιστα. Συνολικά από την Πελοπόννησο, επειδή είστε και στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου, ποια μηνύματα λαμβάνετε? Η κατάσταση και στους γειτονικούς νομούς πώς πήγε? Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, είχαμε μία πτώση γύρω στο 8,3% σε πανελλαδική κλίμακα, μιλάω εγώ τώρα, mm-hmm. έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μία πτώση τζίρου από 3,4 δις που είχαμε πέρυσι κατά το μήνα Δεκέμβριο στα 3,1, δηλαδή mm-hmm. γύρω στα 8%, 8,3%. Mm-hmm. Και ένα 42% περίπου από το 2009, mm-hmm. πτώση τζίρου του λιανικού εμπορίου. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτά είναι σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Mm-hmm. Και μάλλον κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Γύρω στο 40% περίπου έχουν πέσει οι μισθοί και οι συντάξεις. Η αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών έχει πέσει. Δεν περισσεύουν χρήματα. Εμείς το έχουμε ξαναπεί ότι πρέπει να περισσεύουν χρήματα να πέφτουν στην αγορά. Διότι και η αγορά πρέπει να επιβιώσει, για να επιβιώσει και το ίδιο το κράτος να μαζεύει φόρους από εμάς. Mm-hmm. Και να στηρίζουμε για τα δικά μας καταστήματα και όχι μόνο τα καταστήματα ξένων συμφερόντων. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω, διότι θα κραμμύνουν τα παιδιά μας εδώ mm-hmm. και τα ωφέλη τα γνωρίζετε πάρα πολύ και τα γνωρίζει και ο κόσμος mm-hmm. και οι ακροατές που μας ακούνε. Στο εξής τι να περιμένουμε, έρχονται εκτόσεις, έτσι? Σίγουρα κάποιοι καταναλωτές θα βγουν να ψωνίσουν εκτόσεις ή κάτι παραπάνω θα κερδίσουν. Mm-hmm. Αν και μπορώ να πω το εξής, ότι πολλά καταστήματα είχαν προβεί σε χαμηλότερες εκπτώσεις μέσα κατά την εορταστική περίοδο. Mm-hmm. Μέσα κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αυτές τις ημέρες υπάρχουν προσφορές δηλαδή? Μπορούμε να δούμε μαγαζιά τα οποία έχουν ρίξει κάπως τις τιμές? Ναι, υπάρχουν προσφορές, αλλά ο κόσμος πιστεύω ότι περιμένει τις εκπτώσεις για να βγει για ψώνια, mm-hmm. πιστεύοντας ότι κάτι παραπάνω θα έχει να κερδίσει και σίγουρα θα έχει να κερδίσει από τις τιμές που θα προσφέρουν τα καταστήματά μας. 11 Ιανουαρίου νομίζω, έτσι? 11 Ιανουαρίου και τελειώνει 29 Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Να πούμε ότι την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή στις 18 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, μπορούν προαιρετικά να ανοίξουν τα καταστήματα, δηλαδή επιτρέπεται από τον νόμο να ανοίξουν την Κυριακή αυτή. Mm-hmm. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε αν είχαμε κάποιες κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση για το παρεμπόριο. Ένα θέμα το οποίο μαστίζει τον επιχειρηματικό κόσμο και το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές. Μετά το φορολογικό, το οποίο το θεωρώ πρωταρχικό σημείο για τους εμπόρους και την επιχειρηματικότητα που αυτή την περίοδο είναι αυξημένα τα έξοδά μας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό λόγω της υπερφορολόγησης, είναι το παρεμπόριο. Mm-hmm. Το παρεμπόριο δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα, κύριε Βασιλάκο. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν οι ανάλογες εντολές από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, δεν υπάρχουν οι ανάλογες εντολές
και οι συνάδελφοι δυστυχώς υποφέρουν από αυτό το μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Εγώ στο Σύλλογο τον Εμπορικό είμαι αρκετά χρόνια. Προσπαθώ και μέσω των υπηρεσιών του Δήμου και της αστυνομίας να το λύσουμε. Δεν μπορούμε. Λύνεται αν θέλετε για λίγο. Αυτό όμως συνεχίζει να λειτουργεί και να γιγαντώνεται, αν θέλετε. Μάλιστα. Και ένα σοβαρό πρόβλημα για την αγορά της Σπάρτης είναι για τα κινέζικα καταστήματα. Τα έχω πει και τα ξαναλέω άλλη μια φορά. Τα οποία για πολλά χρόνια, αν θέλει, λιμένονται την περιοχή μας, διότι λειτουργούν παράνομα. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν μιλάει κανείς, δεν μιλάνε υπηρεσίες, δεν μιλάει το κράτος, δεν μιλάνε βουλευτές, δεν μιλάει κανένας. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο για την Λακωνία, για τη Σπάρτη, για όλη την Ελλάδα. Αλλά ιδιαίτερα για τη Σπάρτη θα έλεγα ότι τα εμπορικά καταστήματα των Κινέζων καταλαμβάνουν περισσότερα τετραγωνικά από ό,τι καταλαμβάνουν τα εμπορικά καταστήματα τα δικά μας. Και νομίζω επιδοτούνται και από την κινέζικη κυβέρνηση, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το γνωρίζω καλά αυτό το πράγμα. Πάντως γνωρίζω ότι σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας λειτουργούν παράνομα. Mm-hmm. Τα πιο πολλά από αυτά μπορεί να μην είναι όλα παράνομα, τα πιο πολλά από αυτά όμως είναι παράνομα και όχι μόνο στην άδεια λειτουργίας τους, αλλά και με τον τρόπο λειτουργίας τους, με το προσωπικό που δουλεύουν μέσα, με τις πληρωμές προς τις υπηρεσίες, προς το ΙΚΑ, προς τα ταμεία κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Εγώ το κατατάσσω και αυτή την κατηγορία του εμπορίου στο παράνομο εμπόριο, δηλαδή στο παρεμπόριο. Mm-hmm. Εδώ θα πρέπει να σκύψουμε σοβαρά, εάν θέλουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις, τις δικές μας ελληνικές επιχειρήσεις ζωντανές και να κρατήσουμε και τα παιδιά μας στον τόπο μας.